Η 9η Νοεμβρίου έχει ξεχωριστή σημασία για την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι μια μέρα αφιερωμένη στη μνήμη αγαπητών Αγίων. Η μέρα είναι γεμάτη με θρησκευτικές ακολουθίες και εγκάρδιες γιορτές. Ανάμεσα στους Αγίους που τιμούνται αυτή την ημέρα, ξεχωρίζει ο Άγιος Νεκτάριος, ο Αιγινίτης. Είναι βαθιά αγαπητός και σεβαστός. Η ζωή και οι διδασκαλίες του συνεχίζουν να εμπνέουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε το 1846 στη Σιλιβρία της Θράκης. Έζησε μια ζωή βαθιάς αφοσίωσης και προσφοράς στο Θεό. Είναι αναγνωρισμένος για την ευσέβειά του, τη μόρφωση του και το χάρισμα της θεραπείας. Σήμερα είναι ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Προσκυνητές σειραίουν στον τάφο του στην Αίγινα, αναζητώντας παρηγοριά και ευλογία. Ο Αναστάσιος Κεφαλάς, αργότερα γνωστός ως Άγιος Νεκτάριος, γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια. Η ζωή του ξεκίνησε με δυσκολίες, καθώς η οικογένειά του πάλευε να τα βγάλει πέρα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Η εξυπνάδα του και η δίψα του για γνώση φάνηκαν από μικρή ηλικία. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, ο Αναστάσιος έδειξε μεγάλη αφοσίωση στη μάθηση, συχνά διαβάζοντας με το φως των κεριών. Εργαζόταν σκληρά, ενώ παράλληλα συνέχιζε την εκπαίδευσή του. Η επιμονή του τον οδήγησε να ξεπεράσει τα εμπόδια και να διαπρέψει στις σπουδές του, κερδίζοντας την εκτίμηση των δασκάλων του. Τελικά έγινε δάσκαλος προτού μπει στη μοναστική ζωή. Η διδασκαλία του ήταν γεμάτη πάθος και αφοσίωση, επηρεάζοντας θετικά τους μαθητές του και την κοινότητά του. Η βαθιά του πνευματικότητα τον οδήγησε στο Άγιο Όρος. Εκεί βρήκε την ηρεμία και την πνευματική καθοδήγηση που αναζητούσε, βυθιζόμενος σε μια ζωή προσευχής και περισυλλογής. Εκεί αγκάλιασε τη μοναστική ζωή. Η καθημερινότητά του ήταν γεμάτη από πνευματικές ασκήσεις, προσευχές και μελέτη των ιερών κειμένων, ενισχύοντας την πίστη του και την αφοσίωσή του στο Θεό. Έλαβε το όνομα Νεκτάριος, που σημαίνει την αφιέρωσή του στο Θεό. Η τελετή της ονοματοδοσίας ήταν μια σημαντική στιγμή στη ζωή του, σηματοδοτώντας την πλήρη αφοσίωσή του στη μοναστική ζωή και την πνευματική του πορεία. Αυτή η περίοδος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πνευματικού του ταξιδιού. Η εμπειρία του στο Άγιο Όρος τον προετοίμασε για τις μελλοντικές του προκλήσεις και τον ενίσχυσε πνευματικά, καθιστώντας τον έναν από τους πιο σεβαστούς και αγαπητούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η ζωή του Αγίου Νεκταρίου σημαδεύτηκε τόσο από προκλήσεις όσο και από θριάμβους. Αντιμετώπισε συκοφαντίες και εναντίωση, ωστόσο παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας, συγγραφέας και εκπαιδευτικός. Άγγιξε αμέτρητες ζωές με την ταπεινότητά του και τη σοφία του. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος στο νησί της Αίγινας. Αυτό το μοναστήρι έγινε φάρος πίστης και μάθησης. Συνεχίζει να προσελκύει προσκυνητές και μελετητές από όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Νεκτάριος έγινε γνωστός για τις θαυματουργές θεραπείες του. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος έζησε τον 19ο και 20ο αιώνα, είναι ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι θαυματουργές θεραπείες του έχουν καταγραφεί σε πολλές μαρτυρίες πιστών. Άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα αναζητούσαν τις προσευχές και τις ευλογίες του. Από φτωχούς αγρότες μέχρι πλούσιους εμπόρους, όλοι έβρισκαν παρηγοριά και ελπίδα στις προσευχές του Αγίου Νεκταρίου. Η φήμη του δεν περιορίστηκε μόνο στην Ελλάδα, αλλά εξαπλώθηκε και σε άλλες χώρες. Η φήμη του ως θαυματουργού εξαπλώθηκε παντού. Οι ιστορίες για τις θεραπείες του και τα θαύματά του ταξίδεψαν γρήγορα, προσελκύοντας πλήθη πιστών που ήθελαν να τον συναντήσουν και να λάβουν την ευλογία του. Ακόμα και σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι μεσητεύει για όσους ζητούν τη βοήθειά του. Οι πιστοί συνεχίζουν να επισκέπτονται τον τάφο του στην Αίγινα, ανάβοντας κεριά και προσευχόμενοι για θαύματα και θεραπείες. Η πίστη του στην δύναμη του Αγίου Νεκταρίου παραμένει ακλόνητη. Η ζωή του αποτέλεσε παράδειγμα ταπεινότητας, συμπόνιας και ακλόνητης πίστης. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν γνωστός για την απλότητά του και την αγάπη του για τους ανθρώπους. Ποτέ δεν επιδίωξε την δόξα ή τον πλούτο, αλλά αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του Θεού και των συνανθρώπων του. Θυμούνται τα βαθιά του γραπτά. Τα έργα του, γεμάτα σοφία και πνευματική καθοδήγηση,
συνεχίζουν να διαβάζονται και να μελετώνται από τους πιστούς. Οι γραπτές του διδασκαλίες προσφέρουν πνευματική τροφή και έμπνευση σε όσους αναζητούν την αλήθεια. Οι διδασκαλίες του συνεχίζουν να καθοδηγούν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Οι ιερείς και οι θεολόγοι αναφέρονται συχνά στα έργα του Αγίου Νεκταρίου, χρησιμοποιώντας τα ως πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για την πνευματική ζωή των πιστών. Θεωρείται προστάτης των αρρώστων και των πασχόντων. Πολλοί πιστοί προσεύχονται στον Άγιο Νεκτάριο για θεραπεία και ανακούφιση από τις ασθένειες και τα βάσανά τους. Η πίστη τους στη δύναμή του να μεσητεύει για την υγεία τους είναι βαθιά ριζωμένη στην καρδιά τους. Η 9η Νοεμβρίου είναι επίσης μια ημέρα για να τιμήσουμε και άλλους αξιόλογους Αγίους. Η Αγία Ματρόνα Χίου θυμάται για την ακλόνητη πίστη της. Η Αγία Θεοκτίστη Λέσβου θαυμάζεται για την ταπεινότητά της και την προσφορά της. Οι ζωές τους, αν και διαφορετικές στις αφηγήσεις, προσφέρουν εμπνευσμένα παραδείγματα χριστιανικής αφοσίωσης. Η Αγία Ματρόνα έζησε τον 15ο αιώνα, υπέστη διωγμό για τις χριστιανικές της πεπιθήσεις. Τιμάται για το θάρρος και την ακλόνητη πίστη της. Η ζωή της αποτελεί μαρτυρία της δύναμης της πίστης απέναντι στις αντικσότητες. Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε φυλάκιση και απειλές, παρέμεινε σταθερή στις πεπιθήσεις της. Η ιστορία της συνεχίζει να εμπνέει ανθεκτικότητα και θάρρος. Τιμάται ιδιαίτερα στο νησί της Χίου. Η Αγία Θεοκτίστη έζησε τον 9ο αιώνα. Επέλεξε μια ζωή απομόνωσης και προσευχής. Αφιέρωσε τον εαυτό της στην υπηρεσία του Θεού μέσω πράξεων φιλανθρωπίας. Θυμάται για την ταπεινότητά της και τη συμπόνια της προς τους λιγότερο τυχερούς. Η ζωή της υπογραμμίζει τη σημασία της ταπεινότητας και της προσφοράς. Αποτελεί πρότυπο για μια ζωή αφιερωμένη στο Θεό. Τιμάται ιδιαίτερα στο νησί της Λέσβου. Η γιορτή του Αγίου Νεκταρίου γιορτάζεται με μεγάλο σεβασμό. Οι εκκλησίες τελούν ειδικές ακολουθίες προς τιμήν του. Οι προσκυνητές επισκέπτονται τον τάφο του στην Αίγινα για να προσευχηθούν και να ζητήσουν την ευλογία του. Πολλοί ανάβουν κεριά και αφήνουν αιτήματα προσευχής. Παραδοσιακά ελληνικά γλυκά, συχνά φτιαγμένα με αγάπη από τους πιστούς, μοιράζονται μεταξύ οικογενειών και φίλων. Ο εορτασμός αποτελεί απόδειξη της διαχρονικής αγάπης και σεβασμού για τον αγαπητό αυτό Άγιο. Η κληρονομιά του Αγίου Νεκταρίου εκτείνεται πολύ πέρα από τη ζωή του. Η ζωή και τα έργα του συνεχίζουν να επηρεάζουν και να εμπνέουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικίας ή καταγωγής. Συνεχίζει να εμπνέει εκατομμύρια με τις διδασκαλίες του για την αγάπη, την ταπεινότητα και την πίστη. Οι διδασκαλίες του Αγίου Νεκταρίου δεν είναι απλώς θρησκευτικά κείμενα, αλλά ζωντανές οδηγίες για μια ζωή γεμάτη νόημα και αρετή. Η ζωή του αποτελεί φάρο ελπίδας. Οι πράξεις του, γεμάτες καλοσύνη και αλτρουισμό, μας δείχνουν τον δρόμο προς μια καλύτερη κοινωνία. Η αφοσίωσή του στην πίστη και την υπηρεσία προς τους άλλους είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μας υπενθυμίζει τη δύναμη της πίστης να ξεπερνά τις προκλήσεις της ζωής. Σε κάθε δυσκολία, η πίστη μας μπορεί να μας δώσει τη δύναμη να συνεχίσουμε, όπως ακριβώς έκανε και ο Άγιος Νεκτάριος. Τα γραπτά του συνεχίζουν να μελετώνται και να αγαπιούνται. Τα βιβλία και τα κείμενά του είναι πηγές σοφίας και πνευματικής καθοδήγησης που διαβάζονται και μελετώνται από ανθρώπους όλων των ηλικιών. Η ιστορία της ζωής του μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Οι ιστορίες για τα θαύματα και τις διδασκαλίες του Αγίου Νεκταρίου συνεχίζουν να ζουν μέσα από τις αφηγήσεις των παλαιότερων προς τους νεότερους. Παραμένει πηγή παρηγοριάς και έμπνευσης για αμέτρητα άτομα σε όλο τον κόσμο. Η παρουσία του Αγίου Νεκταρίου στη ζωή μας είναι μια συνεχής υπενθύμηση ότι η αγάπη, η πίστη και η ταπεινότητα μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο. Η 9η Νοεμβρίου αποτελεί υπενθύμηση της διαχρονικής κληρονομιάς του Αγίου Νεκταρίου και άλλων σεβαστών Αγίων. Οι ζωές τους προσφέρουν διαχρονικά μαθήματα πίστης, επιμονής και συμπόνιας. Οι εορτασμοί αυτήν την ημέρα αποτελούν απόδειξη της βαθιάς τους επίδρασης στη ζωή των Ορθόδοξων Χριστιανών. Συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές με την ακλόνητη αφοσίωσή τους στον Θεό.